Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούλου, αξιότιμη κύριε πρώην Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, φίλε Προκόπη, επιτρέψτε μου να πω. Φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη η συγκίνηση και η χαρά μου για αυτό το αντάμωμα, έτσι το νιώθω αυτό το διήμερο, διότι αυτές τις δύο μέρες έχω δει γνώριμα πρόσωπα από ένα ταξίδι μεγάλο. Τα 6 χρόνια, χτες κλείσαμε τα 6 χρόνια, από την υπογραφή στις πρέσπες της Συμφωνίας των Πρεσπών. Επιβεβαιώθηκε σε όλα τα επίπεδα η σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την συνανάπτυξη της περιοχής μας. Τονίστηκε ότι ο μόνος δρόμος, όχι μόνο για το ευρωπαϊκό μέλλον, αλλά για το μέλλον, το ίδιο το μέλλον της Βόρειας Μακεδονίας, είναι ο σεβασμός αυτής της συμφωνίας. Και αυτό είναι, νομίζω, ένα απολύτως σαφές μήνυμα προς τη νέα πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της γειτονικής μας χώρας για το τι μπορεί να σημαίνει η παραβίαση της συμφωνίας. Αυτό όμως δεν αρκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίσει τη σημασία που έχουν οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια και να ακολουθήσει ενεργητικές πολιτικές για την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής και για να ανακτηθεί η δυναμική που δημιουργήσαμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ενιαία ομάδα που με βάση τους αριθμούς, αυτούς που βγήκαν προχθές, με βάση τους αριθμούς θα είναι η ισχυρότερη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα είναι πρώτη δύναμη με διαφορά από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έτσι ώστε στη διαπραγμάτευση με το Λαϊκό Κόμμα και τους Φιλελεύθερους για τη διακυβέρνηση της Ένωσης την επόμενη πενταετία για τις κρίσιμες θέσεις, η προοδευτική αυτή συμμαχία ως πρώτη δύναμη στο Κοινοβούλιο να μπορεί να θέσει τους δικούς της όρους από θέση ισχύως. Να εξασφαλίσει προοδευτικό πρόεδρο της επόμενης Κομισιόν. Μια δημοκρατική ισορροπία που θα ενισχύει το κράτος δικαίου, θα ενισχύει τη λογοδοσία, θα ενισχύει το κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις θεσμικές δικλείδες ασφαλείας απέναντι σε μία σήμερα πολλές φορές ανεξέλεγκτη εκτελεστική εξουσία. Αν αυτή η δημοκρατική ισορροπία δεν αποκατασταθεί, ο κίνδυνος να ενταθεί στην Ελλάδα η όσμωση δεξιάς και ακροδεξιάς που παρακολουθούμε σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη είναι κάτι παραπάνω από ορατός, μη γελιόμαστε. Γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο δίπλα σε μια δεξιά κυβέρνηση σήμερα να ενισχύονται ως δεύτερη αθρηστικά δύναμη κόμματα που φλερτάρουν με τον ρατσισμό, την ομοφοβία, τον ακραίο εθνικισμό, ακόμα και τον φασισμό. Αυτό είδαμε στα αποτελέσματα των εκλογών. Και την ίδια ώρα, οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου να παραμένουν κατακερματισμένες και περιχωρκωμένες καθεμιά στην αυταρκιά της. Η πραγματικότητα, έτσι όπως την είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, τα εκλογικά μαθηματικά, αλλά και οι πιεστικές ανάγκες της κοινωνίας, επιβάλλουν, πιστεύω, στα πολιτικά κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, να αρχίσουν πια να μιλάνε στον πληθυντικό αριθμό και όχι στον ενικό αριθμό. Να μάθουν πρόσθεση και πολλαπλασιασμό και να αφήσουν την αφαίρεση και τη διαίρεση. Να βάλουν μπροστά το εμείς και να αφήσουν κατά μέρους το εγώ. Να δώσουν περισσότερο χώρο στο μαζί, στην από κοινού αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της κοινωνίας, δίνοντας έτσι ρεαλιστική υπόσταση στην προοπτική μιας νικηφόρας προοδευτικής συμμαχίας.